Χαίρετε, αγαπητοί και εκλεκτοί φίλοι της εκπομπής και για Χριστό αδελφοί και όσοι παρακολουθεί την εκπομπή μας με τον κύριο Χριστοδούλου σήμερα, σας καλησπέριζουμε. Καλησπέρα κύριε Τζακλή. Θα αναπτύξουμε, ο κύριος Χριστοδούλου θα μας... Ευχαριστώ για τη τιμητική πρόσκλησή καλά. Σας. Εμείς ευχαριστούμε πάντοτε. Ξέρετε ότι είστε ευπρόσδεκτος και καλώς. Και με κάνει και εμένα να με αναγκάζει να προβληματιστώ σε αυτά φυσικά, πηγαίνει. Φυσικά. Γυράσκω ή διδασκόμενος, λέει κάποιος. Και μάλιστα ο διδάσκων δύο φορές διδάσκεται. Ναι, έτσι είναι. Και αυτομέμφεται. Έτσι, μια και το σημερινό θέμα. Ναι, σήμερα θα μιλήσουμε για την αυτομεμψία. Η οποία είναι ο αντίποδας της κατακρίσεως. Το ακριβώς αντίθετο. Για να εξηγήσουμε έτσι και λίγο στους πιο απλούς ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Αυτομεμψία είναι η προσπάθεια να αναγνωρίσουμε το βαθύτερο εαυτό μας, το πόσο σφάλουμε απέναντι στο χριστιανικό ιδεώδες, το τέλειο δηλαδή, και πόσο ατελείς είμαστε ακόμη και πόσο πρέπει να προσπαθήσουμε για να φτάσουμε αυτό το σκοπό που έχουμε έρθει εδώ στη γη, το κατοικώνα δηλαδή Θεού, να φτάσουμε, να μοιάσουμε με τον Χριστό. Το κατοικώνα το έχουμε. Το καθομοίωση, σαν δώρο, λοιπόν, το καθομοίωση, ναι, είναι το ζητούμενο. Ναι, πάντως υπάρχει ένα σκαλοπάτι κάθε φορά που πρέπει να ανεβαίνουμε για να μπορούμε να λεγόμαστε άνθρωποι χριστιανοί οι οποίοι βρίσκονται στο δρόμο. Στο προς δρόμο της τελειώσεως, ναι. Λοιπόν, αυτομεμψία, ο αντίποδας της κατακρίσεως. Ναι. Και μέμφωμαι, όλοι θα ξέρουν ότι σημαίνει κατηγορώ κάποιον για κάτι. Όταν αυτομέμφωμαι σημαίνει ότι κατηγορώ τον εαυτό μου, βάζω στο εδώρο του κατηγορώ μου τον εαυτό μου και έτσι επομένως η αυτομεμψία είναι το ακριβώς αντίθετο της κατακρίσεως. Αντί να κατηγορώ κάποιον άλλον για κάποιο κακό και άσχημο, κατηγορώ τον εαυτό μου. Ναι. Να πούμε αγαπητοί φίλοι και κύριε Χριστοδούλου ότι στην εποχή μας υπάρχει μια τάση αυτών που λέγονται ψυχολόγοι εντός εισαγωγικών, ναι, οι οποίοι σπουδάζουν κυρίως στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη, εσχάτως και στην πατρίδα μας, αλλά περισσότερο από εκεί άρχισε, οι οποίοι έχουν ένα κοινωνικό ρόλο. Δεν πρέπει να ξεχνούν όμως οι άνθρωποι αυτοί ότι αυτός ο κοινωνικός του ρόλος για να τελειοποιηθεί πρέπει να περάσει και μέσα από τη σοφία του Ευαγγελίου. Διότι δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα αντίθετα από αυτά που μας λέει ο Λόγος του Θεού, χάρη μιας κοινωνικής ωφελημότητος, γιατί δεν κάνουμε τίποτα ψυχικά τότε. Αυτό προϋποθέτει πίστη στο ότι ο Λόγος του Ευαγγελίου είναι Λόγος Θεού και επομένως, ναι, Λόγος ο οποίος τελειοποιεί τον άνθρωπο. Ναι. Αυτό όμως δεν είναι... Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Η πίστη δεν είναι εύκολη για τέτοιους ανθρώπους. Ξέρετε γιατί το λέω, κύριε Χριστοδούλου. Ναι. Διότι υπάρχει μια τάση των ψυχολόγων σήμερα να απενοχοποιούμε τον εαυτό μας. Δηλαδή να μην δίνουμε στον εαυτό μας κανένα είδος ενοχής. Ας το προσέξουμε αυτό λοιπόν, ότι αυτό είναι λάθος. Πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα για τον εαυτό μας, διότι δεν είμαστε ανένοχοι. Βέβαια, θα μας το πει ο κύριος Χριστοδούλου στη συνέχεια, να μην καταφτάσουμε στην κατάθλιψη από την αυτομορφή του εαυτού μας, από την αυτομεμψία. Δηλαδή να λέμε ότι είμαι άχρηστος, δεν είμαι τίποτα, ναι, είμαι ένας άνθρωπος χαμένος. Αυτό θα το πούμε στο τέλος, ότι είναι, ναι, μια παθολογική περίπτωση, υπερβολική, μια αρρωστημένη κατάσταση. Έκφανση της αυτομεμψίας. Ναι. Μάλιστα. Η σωστή αυτομεμψία στηρίζεται στο γνώθις αυτόν. Μάλιστα. Στο να ξέρεις τα πραγματικά όρια του εαυτού σου. Ωραία. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, δώσαμε τον ορισμό ότι η αυτομεμψία είναι αντί να κατηγορούμε τους άλλους, κατηγορούμε τον εαυτό μας. Και γιατί είναι καλό αυτό, η αυτομεμψία. Διότι μπορεί κανείς, είναι ουσιαστικά αυτοκριτική. Και με αυτή την αυτοκριτική μπορεί κανείς να διορθωθεί. Επίσης, όταν πηγαίνουμε στον αξιωμολόγο, στον πνευματικό μας, πρέπει να του πούμε ποια είναι η πραγματική μας κατάσταση, όχι να την ωραιοποιήσουμε, διότι τότε μόνον θα βρει και εκείνος τα φάρμακα, τα κατάλληλα και τις κατάλληλες θεραπείες για να μας διορθώσει. Όπως στο γιατρό, αν πάμε και του πούμε ψέματα, ότι έχουμε κάτι που δεν έχουμε ή δεν έχουμε κάτι
που έχουμε, τότε θα μπορεί να βγάλει λανθασμένη διάγνωση και θα είναι εναντίον μας ακριβώς. Έτσι λοιπόν συμβουλεύουν οι πατέρες, αντί να περιμένουν να μας κατηγορήσουν οι άλλοι, πρώτα εμείς να κατηγορούμε τον εαυτό μας, διότι αυτό έχει πολύ ωφέλεια και ελκύει το έλεος του Θεού. Για τους παρακάτω λόγους. Πρώτον, διότι με την αυτομεμψία ταπεινώνουμε το υπερήφανο φρόνημά μας, το οποίο χωρίς την αυτομεμψία έχει την τάση να αυτοθαυμάζεται και να αυτοεπαινείται. Μάλιστα. Δημιουργεί μια ψεύτικη και φανταστική απατηλή εικόνα για τον εαυτό μας, που δεν είναι εύκολο να τη δούμε, επειδή ο άνθρωπος έχει φυσικά την τάση να αμνηστεύει τον εαυτό του και τον εγωισμό του είναι δύσκολο να το διορθώσει, διότι δεν μπορεί να τον δει πρώτα. Γι' αυτό και είναι πολύτιμη η συνεργασία και η βοήθεια του πνευματικού, ο οποίος μπορεί αντικειμενικότερα από εμάς να δει τον εγωισμό μας και μάλιστα και τις κρυφές πτυχές του εγωισμού μας και να μας διορθώσει. Ναι, και να μας διορθώσει. Πολλές φορές καμουφλάρεται ο εγωισμός για να μην φανούμε στα μάτια των άλλων κακοί, εγωιστές ή δεν ξέρω, οτιδήποτε λάτωμα, το κρύβουμε, αλλά αυτό δεν βοηθάει να το διορθώσουμε. Λοιπόν, είπαμε το πρώτο ότι ταπεινώνουμε τον εαυτό μας και φτάνουμε στην πραγματική εικόνα, στη σωστή εικόνα για τον εαυτό μας. Δεύτερον, στρέφουμε το φακό της προσοχής μας στις δικές μας ατέλειες. Βεβαίως, έχουμε την τάση και είναι ευκολότερο να βλέπουμε τις ατέλειες των άλλων και με αυτόν τον τρόπο εμέσως να λέμε ότι εμείς είμαστε καλοί. Και οι αρχαίοι λέγανε ότι έκαστος ανθρώπων δύο πύρα σφαίρει, έτσι. Η πύρα είναι το σακούλι. Ένας λέει έχει ένα σακούλι πίσω με τα δικά του ελαττώματα, ναι. Ένα σακίδιο και ένα μπροστά με τον άλλον. Τα μπροστά τα βλέπει εύκολα, τα πίσω τα δικά του δεν τα βλέπει. Γι' αυτό επομένως είναι πολύ ευκολότερο να κατηγορήσουμε τους άλλους, ναι. από το να κατηγορήσουμε τον άλλον. Η τέχνη λοιπόν η μεγάλη να έτσι, βλέπει λοιπόν, κανείς. Το να στρέψεις το φακό της προσοχής σου στις δικές σου ατέλειες, να δεις ποια είναι τα δικά σου λάθη, τα ελαττώματα, οι αδυναμίες, βοηθάει στο να ταπεινωθούμε ενώπιον του Θεού. Και αυτή η ταπείνωση ελκύει το έλεος του Θεού. Και από ό,τι λέει ο Μέγας Βασίλειος δίνει τον παρακάτω ορισμό της ταπεινοφροσύνης, ο οποίος είναι πραγματικός και εκπληκτικός. Λέει ότι η ταπεινοφροσύνη εστί η εξ υψηλού επάρματος και ύματος διακαίνου και φρονήματος αλαζονικού προς την ιδίαν αξία ανεπάνωδος. Το ξαναλέμε, ταπεινοφροσύνη είναι εξ υψηλού επάρματος, από ένα υψηλό θρόνο. Βάθρο ας πούμε. Και η ίση είναι η υπερηφάνεια. Διακαίνου όμως η ίματος σημαίνει καινής υπερηφάνειας, που δεν έχει περιεχόμενο πραγματικό, και φρονήματος αλαζονικού, και αυτός που έχει αλαζονικό φρόνημα. Από όλα αυτά δηλαδή, από την υψηλοφροσύνη και από την καινή ίηση και από το υψηλό αλαζονικό φρόνημα, επάνωδος στην ιδία αξία. Δηλαδή το πραγματικό γνώθης αυτών, το να ξέρει κανείς τα όρια του εαυτού του. Αυτή λοιπόν, το πραγματικό γνώθης αυτών είναι η ταπεινοφροσύνη όπως την ορίζει ο Μέγας Βασίλειος. Τώρα η προσπάθεια αναγνωρίσεως της πραγματικής μας ψυχικής καταστάσεως μας εμποδίζει στο να παρατηρούμε και να σχολιάζουμε τα σφάλματα των άλλων. Γιατί όταν κανείς στρέψει προς τον εαυτό του το βλέμμα της ψυχής του και δεν τον ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος, γιατί βλέπει πρώτα απ' όλα τα χάλια τα δικά του. Ναι, σωστό. Είναι περίπου ό,τι υπήρχε μεταξύ Φαρουσαίου και Τελώνου. Ο Τελώνης λέει ήταν σε μια γωνία, χτύπαγε το στήθος του από απελπισία και από λύπη και δεν τολμούσε ούτε να κοιτάξει τον ουρανό, το Θεό στον ουρανό και έλεγε ο Θεός η λάστη με το αμαρτωλό. Μάλιστα. Αντιθέτως ο Φαρισαίος, ο οποίος στα μάτια των ανθρώπων ήταν ο ευσεβής, κάθισε στο μέσο του ναού
να τον βλέπουν όλοι, πήρε ένα αγέροχο ύφος και λέει «Ο Θεός ευχαριστώ, σε ευχαριστώ Θεέ μου, διότι δεν είμαι σαν τους άλλους». Όχι, ναι, δεν είμαι σαν όλους τους άλλους ανθρώπους, άρπαγες, άδειο και μοιχή, τα τρία βασικά μεγάλα μαρτύρια. Καταδίκασε. Ναι, αλλά και σαν αυτό, μέχρι εδώ έλεγε αλήθεια. Ως και ούτως ο Τελώνης όμως εδώ έκανε λάθος, διότι μόνο ο Θεός ήξερε την κατάσταση του Τελώνου και αυτός δεν είχε δικαίωμα να τον κρίνει. Και μετά αραδιάζει τα καλά που έχει, δηλαδή από 10 λέω σε 8, δηλαδή δίνω το 1 δέκατο στο ναό, νηστεύω δις του Σαββάτου, 2 φορές τη βδομάδα νηστεύω. Μπορεί να ήταν αληθινά όλα αυτά. Σωστό. Μου επιτρέπετε μια ερώτηση τώρα. Μέχρι τώρα. Θα διακόπτω βέβαια, αλλά για να γίνεται και ένα είδος μικρού διαλόγου. Αυτό το βάρος της αυτονομιψίας μπορεί ο άνθρωπος να το φέρνει συνεχώς για κατά περιόδους να εξετάζει τον εαυτό του. Δηλαδή να είναι και λίγο λασκαρισμένος μερικές φορές, αλλά άλλες φορές λέει να κάτσω να δω τι γίνεται τώρα μέσα μου, ας πούμε. Να μην το κάνει δηλαδή καθημερινά. Πώς νομίζετε ότι είναι καλύτερα? Γιατί καμιά φορά και το καθημερινό, ναι, και αυτό. Ναι, βεβαίως. Μπορεί να φτάσει σε κατάθλιψη και μπορεί να φτάσει και σε απελπισία. Ας το κάνει, ας πούμε, μια φορά τη βδομάδα, ξέρω εγώ, μια φορά στις 3 μέρες. Πάντοτε η αυτοκριτική είναι καλή, διότι δημιουργεί ταπεινό φρόνημα. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η αυτοκριτική αυτή είναι μέσον και όχι σκοπός. Θα κάνει κανείς αυτοκριτική προκειμένου να εξομολογηθεί ειλικρινά στο πνευματικό του. Για να προχωρήσει. Όταν ο πνευματικός όχι για να συντρίψει τον εαυτό του. Ακριβώς. Όταν ο πνευματικός του δώσει τα φάρμακα και τις θεραπείες, πλέον πάβει να έχει συντριβή. Όχι ότι δεν αισθάνεται απέναντι στο Θεό ότι είναι πολύ μικρός πάντα και πολύ είναι λίγος, ότι είναι αμαρτωλός, αλλά έχει τη χαρά της αφέσεως των αμαρτιών. Μια αναψυχή. Και επίσης ναι, και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, γιατί το μυστήριο έχει πολύ χάρη. Από μόνο του έχει πολύ χάρη. Σωστά. Και επομένως βγαίνει χαρούμενος και ανακαινισμένος με αποφάσεις. Όχι να μείνει στις αμαρτίες και στα τέλεια, αλλά να γίνει κατά να βελτιωθεί. Και αυτή η χαρά είναι πλέον η νέα κτήση την οποία αποκτάει. Είναι ο κενός άνθρωπος, ο καινούριος δηλαδή άνθρωπος. Η ανανέωση. Είναι η πνευματική ανανέωση, ναι. Και έτσι λίγο-λίγο κάνοντας μικρά βήματα βελτιώσεως μπορεί να φτάσει σε μεγάλα ύψη αρτής. Βέβαια η προσπάθεια τελειώσεως είναι ατελεύτητη. Διότι ο Θεός είναι άπειρος και ο άνθρωπος όσο και να τελειοποιηθεί ψυχικά, ηθικά, δεν θα φτάσει στο Θεό. Όμως είναι μια ευλογημένη προσπάθεια την οποία ευλογεί ο Θεός. Και τι θέλει. Πολλές φορές επιτρέπει πειρασμούς για να αναγκαστεί ο άνθρωπος να τελειωθεί. Ή να ταπεινωθεί, να ταπεινώσει τον άνθρωπο. Θα το πούμε αργότερα και αυτό. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει άλλη μια προϋπόθεση πάρα πολύ βασική, η οποία πρέπει να την αναφέρουμε, ότι χωρίς τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποκτήσει σωστή αυτομεμψία και σωστή αυτοκριτική. Διότι μπορεί να εκμεταλλευτεί ο διάβολος αυτή την αυτομεμψία και να τον ρίξει σε απόγνωση. Να του πει πω τι μεγάλα αμαρτήματα έχεις κάνει, είσαι ανάξιος του Θεού κτλ. Το σωστό είναι ο άνθρωπος να βάζει τον εαυτό του στο εδόλιο του κατηγορουμένου, να τον κατηγορεί ενώπιον του Θεού χωρίς να τον δικαιολογεί, και από εκεί και πέρα να ζητάει το έλεος του Θεού. Τότε θα πάρει πλούσια χάρη από τον Θεό. Και γι' αυτό λέω ότι η αυτομεμψία χωρίς χάρη από τον Θεό μπορεί να γίνει και επικίνδυνη. Ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος μας χάρισε μία πάρα πολύ ωραία και κατανυχτική προσευχή, την οποία λέμε καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φυλαρχίας και αργολογίας, μη μη δώσ. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλου. Και τελειώνει, ναι Κύριε, δώρισέ μη του οράντα μαπτέματα. Και μη κατακρίνει τον αδελφό. Τελειώνοντας, παρακαλάμε τον Θεό να μας βοηθήσει να δούμε τα δικά μας σφάλματα και όχι τα σφάλματα του αδελφού μας. Επίσης λέει ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στη Φιλοκαλία καταθέτει την πνευματική του εμπειρία ως εξής. Η αυτομεμψία
συντρίβει τα πάθη και γεμίζει την καρδιά από αξιομακάριστη χαρά. Τώρα είναι περιττό να πούμε ότι όλοι οι μεγάλοι Άγιοι έβλεπαν τον εαυτό τους πολύ ταπεινό και πολύ ανάξιο. Με πρώτο τον Παύλο, ο οποίος φτάνει στο επίπεδο να λέει ότι εγώ είμαι ο χειρότερος των αμαρτωλών, διότι εδίωξα την Εκκλησία του Χριστού. Χριστός, λέει, ήρθε εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ο πρώτος είμαι εγώ. Μάλιστα. Βάζει τον εαυτό του τον πρώτο αμαρτωλό. Και υπάρχει άλλο ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του τσαγκάρι της Αλεξάνδρειας, τον οποίον είπε ο Θεός στον Μέγα Αντώνιο, ο οποίος είχε φτάσει σε πολύ μεγάλα ύψη αρετής, ότι υπάρχει στην Αλεξάνδρεια ένας τσαγκάρης που είναι καλύτερος από σένα. Και ο Μέγας Αντώνιος είχε την περιέργεια να πάει να τον βρει, να τον συναντήσει και να τον ρωτήσει τι κάνει. Και ο τσαγκάρης είπε ότι κάθε πρωί που σηκώνομαι, ευχαριστώ τον Θεό που μου αξίωσε άλλη μια μέρα να ζήσω, και λέει ότι εγώ είμαι, όλοι οι άλλοι σώζονται, όλη η Αλεξάνδρεια σώζεται εκτός από μένα. Έβαζε τον εαυτό του στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των αμαρτωλών. Αυτό λοιπόν δημιουργούσε ταπεινό φρόνημα. Υπάρχουν και άγνωστοι Άγιοι δηλαδή που δεν έχουν αποκαλυφθεί. Βεβαίως, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, είπαμε ότι στο τέλος με την αυτομεμψία ελκύουμε το έλεος του Θεού, ενώ αντίθετα η κατάκριση επιφέρει την μήνη, που θα λέγαμε, του Θεού. Και πολλές φορές όταν πέφτουμε σε κατάκριση, ο Θεός επιτρέπει πειρασμούς για να μας ταπεινώσει, να μας κάνει να αισθανθούμε πόσο μικροί είμαστε και να βλέπουμε τα δικά μας λάθη και να αφήνουμε τα λάθη των άλλων. Διηγούνται στο γεροντικό, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα δύο μοναχών. Ήταν, λέει, σε ένα μοναστήρι ένας αρχάριος μοναχός, ο οποίος κάποια εποχή είχε πολύ έντονους λογισμούς πορνείας και σαρκική πύρωση. Πήγε λοιπόν και το ξομολογήθηκε σε έναν γεροντότερο μοναχό, και αυτός αντί να τον παρηγορήσει, να τον στηρίξει και τα λοιπά και να τον ενισχύσει, του είπε «Πω, πω, τι κάνεις, ξέρω εγώ», τον απογοήτευσε. Ο καημένος έπεσε τέτοια μελαγχολία και απόγνωση, την άλλη μέρα μαζεύει τα πράγματά του και σηκώνεται να φύγει. Ο ηγούμενος τον βλέπει λοιπόν και του λέει «Πού πας?». Λέει «Πάτερ μου», λέει, «έχω», λέει, «πάρα πολλούς λογισμούς, έχω σαρκικούς πειρασμούς και τα λοιπά και δεν αντέχω άλλο, ναι, πάω στον κόσμο». Αλήθεια, του λέει, «γιατί, πώς?». Να, λέει, είπα, λέει, στον τάδε γέροντα, αδερφό, γέροντα και τα λοιπά, και εκείνος με αποπήρε και καλά, του λέει. Θα μου κάνεις μια χάρη, να περιμένεις την αναχώρηση, να αναβάλεις την αναχώρησή σου για μια μέρα. Εντάξει, γέροντα, όπως ορίζεις. Πάει λοιπόν ο γέροντας και... Εκλείστε το. Ωραία, έκλεισε. Λοιπόν... Πράγματι λοιπόν, ο ηγούμενος κάνει προσευχή εκείνη την ημέρα να φύγει ο πειρασμός από το νέο και να πάει στο γεροντότερο. Και περιμένει να δει τι θα συμβεί. Την άλλη μέρα βλέπει λοιπόν το γέρο μοναχό. Αχ, θα κάνω το διακόπτη. Μαρία, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Θα πάμε, καρδούλα μου, αργότερα. Ναι, αλλά δεν έχω τελειώσει ακόμα. Σε μισή ώρα θα είμαι εκεί. Το άλλο το... Κλείστο. Δεν ακούς το ξυπνητήριο. Λοιπόν, μετά μια μικρή διακοπή,
Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι. Μιλάμε για το θέμα της αυτομεμψίας, δηλαδή πώς να κατηγορούμε καμιά φορά και τον εαυτό μας και να μην θεωρούμαστε ότι είμαστε τελείως αθώοι και όλοι οι άλλοι είναι ένοχοι, αλλά να βλέπουμε και εμείς τις δικές μας αβελτηρίες, τα δικά μας σφάλματα, τις δικές μας αμαρτίες και με σοφό τρόπο, όπως μας εξηγεί ο κύριος Χριστοδουλού, με πολύ λεπτές ισορροπίες, να μην αποκάμουμε και πούμε ότι είμαστε οι χειρότεροι των ανθρώπων και έρθουμε σε απόγνωση και απελπισία, αλλά να πούμε ότι έχουμε δυνατότητες βελτιώσεως με τη δύναμη του Θεού πάντα και με τον πνευματικό μας να προχωρήσουμε και να λύσουμε όσο δυνατόν περισσότερες από τις αμαρτίες μας μέσα του πνευματικού, ώστε να προχωρήσουμε στον πνευματικό δρόμο, όχι με τα βαρύδια των αμαρτιών, αλλά κάπως ελαφρότερη. Αυτό όμως για να επιτευχθεί, όπως μας εξηγεί ο κύριος Χριστοδούλου τόση ώρα της εκπομπής μας, για να επιτευχθεί χρειάζεται μία αυτοπαρατήρηση και μία αυτομεμψία. Δηλαδή, να δούμε τα σφάλματά μας, όπως λέει και ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, τα δικά μας πτέσματα να βλέπουμε περισσότερο και όχι τα του αδερφού μας πτέσματα. Διότι έχουμε την τάση, εμείς οι άνθρωποι, να βλέπουμε εύκολα τα σφάλματα των άλλων. Όπως είπαν οι αρχαίοι, έχουμε το σακούλι το δικό μας πίσω στην πλάτη και δεν το βλέπουμε τις αμαρτίες μας, αλλά πολύ πρόχειρα έχουμε τις αμαρτίες των άλλων μπροστά μας, σε ένα άλλο σακούλι το οποίο κάθε φορά ρίχνουμε μια ματιά και βλέπουμε τι συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, αυτό μας κρατάει μακριά από την αυτοπαρατήρηση, την αυτογνωσία και το γνώθησε αυτό που είπε και ο Σωκράτης, δηλαδή. Ναι, δεν ήταν μακριά. Το γνώθησε αυτόν είναι βασικότατο. Αυτό ακριβώς, ναι. Και να θυμηθούμε εδώ και τον πατέρα Αγκουστίνο Καντιώτη, του οποίου σας συνιστώ να βρείτε τις κασέτες και να τις ακούτε, ιδίως κάποια κηρύγματα που έχει κάνει για θέματα τέτοια, ο οποίος λέει ότι συμβαίνει πολλές φορές να μην βλέπουμε τις δικές μας αμαρτίες, να σκεπάζονται οι δικές μας αμαρτίες κατά κάποιο τρόπο με ένα πέπλο και να νομίζουμε ότι δεν έχουμε αμαρτίες εμείς και να κατηγορούμε συνεχώς και να καταγγέλνουμε τους άλλους. Άλλωστε, από το πρωί μέχρι το βράδυ βλέπουμε και τα μέσα ενημέρωσης ότι οι άνθρωποι όλοι καταγγέλνουν, καταγγέλνουν, καταγγέλνουν και καταγγέλνουν. Δεν είπε κάποιος καταγγέλω τον εαυτό μου, έτσι δεν είναι? Τον είναι εαυτό μας τον έχουμε στο απειρόβλητο. Ναι, ναι. Είναι δύσκολο να παραδεχτούμε ότι και εμείς φάλουμε και μάλιστα πολύ, ίσως και περισσότερο από τους άλλους, διότι βλέπουμε πιο έντονα τα αμαρτήματα και τα λάθη των άλλων από τα δικά μας λάθη. Σωστά. Αλλά ήθελα να συνεχίσω τώρα με το παράδειγμα των δύο μοναχών. Ο ηγούμενος λοιπόν παρακάλεσε τον Θεό να άρει τους πειρασμούς από τον νέο μοναχό και να τους δώσει στο γεροντότερο. Και πράγματι την άλλη μέρα βλέπει το γεροντότερο να έχει μαζέψει τα πράγματά του και να πηγαίνει να φεύγει για την πόλη. Και τότε τους έπιασε και τους δύο και τους νουθέτησε. Μάλωσε τον γέρο μοναχό, διότι αντί να στηρίξει τον νεαρό, τον καταδίκασε και τον έφτασε σε απόγνωση. Σε απόγνωση και του λέει, βλέπεις, για να μην κατηγορείς και τον άλλον που είναι πιο νέος και ήταν πιο φυσικό να έχει τέτοιους πειρασμούς, έπαθες εσύ αυτό από την υπερηφάνειά σου. Και οι δύο φύγανε ωφελημένοι και κατάλαβαν ότι δεν πρέπει να... Μάλιστα. Επίσης, όπως λέει σε ένα δικαστήριο, όταν ο κατηγορούμενος παραδεχθεί τα λάθη του και δείξει μεταμέλεια και ζητήσει την επιοίκεια του δικαστηρίου, τις περισσότερες περιπτώσεις θα πάρει μικρότερη ποινή. Έτσι λέει, όταν κατηγορούμε... Μεταμεληθεί. Ακριβώς. Όταν και εμείς θυμόμαστε τις αμαρτίες μας, τις ξεχνάει ο Θεός, λέει. Τις θυμόμαστε όχι όμως για να μας δημιουργήσει απελπισία. Όχι βέβαια. Αλλά είναι η λύπη κατά Θεόν που λέμε. Λυπούμαστε γιατί προδώσαμε την αγάπη του Θεού. Αντί να φερθούμε φιλότιμα, φερθήκαμε αφιλότιμα. Σωστά. Και τότε αυτό ελκύει το έλεος του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, εκεί που λέει πώς πρέπει κανείς να λαμβάνει τη Θεία Κοινωνία, λέει «Ήγαρε αυτούς διεκρίνομεν, ούκανε κρινόμεθα». Εάν δηλαδή αρχίζαμε με την εξέταση του εαυτού μας, δεν θα επισύραμε την τιμωρία του Θεού. Να πούμε τώρα και δύο λόγια για την
παθολογική αυτομεμψία, διότι υπάρχουν εκτός από την υγιή αυτομεμψία η οποία δημιουργεί την κατά Θεό λύπη και επισύει το έλεος του Θεού, υπάρχουν και μορφές αυτομεμψίας που είναι παθολογικές. Η αυτομεμψία σημαίνει και έλλειψη ταπεινώσεως. Η αυτομεμψία. Η μη αυτομεμψία. Η μη αυτομεμψία, βεβαίως. Και να θυμηθούμε και στον Παράδεισο ότι αν εμέμφετο. Βεβαίως, εάν ο Αδάμ και η Εύα αναλάμβαναν τις ευθύνες τους και έλεγαν ναι, παραβήκαμε την εντολή σου. Έχουμε σφάλι. Ναι, έχουμε σφάλι. Εξαναντίου τι έκαναν, απεμπόλησαν τις δικές τους ευθύνες. Κοίταξαν να αποσύσει ο καθένας την ευθύνη από τον εαυτό του και να την ρίξει στον άλλον. Να σωθεί αυτός. Και στο τέλος ο Αδάμ, αφού είπε ότι η Εύα την οποία μου δώσεις αυτή με παρέσυρε. Τελικά φταίει, έριξε το βάρος του. Εμέσως κατηγόρησε τον Θεό. Εμέσως κατηγόρησε τον Θεό, ναι. Δεν ανέλαβε την ευθύνη του, δεν έδειξε μετάνοια και μεταμέλεια να παραδεχθεί το λάθος του και να πει ναι, σφάλαμε, Θεέ μου, σε συγχώρησέ μας. Και φτάσανε, και όταν παρέμειναν πλέον αμετανόητοι, τότε τους θυμώνησε ο Θεός. Διότι πλέον είχαν προτιμήσει το διάβολο, την πρόταση του διαβόλου από τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός ήθελε να επιτύχουν το καθομοίωση. Και έτσι επειδή το κακό θα γινότανε ολοένα και βαθύτερο και ολοένα και χειρότερο, γι' αυτό τους έκοψε τη ζωή ο Θεός βάζοντας το θάνατο, για να μην γίνει αιώνιο το κακό και να μην αυτοκαταστραφεί η ανθρωπότητα. Ναι, για να μην γίνει η αμαρτία αθάνατη. Αθάνατη, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, μία από τις μορφές παθολογικής αυτομεμψίας είναι η ταπεινοσχημοσύνη. Όχι ταπεινοφροσύνη. Να μας το εξηγήσετε κάπως. Ναι. Γιατί φοβάμαι να σπάσουμε όλοι από αυτήν. Όταν κανείς υποκρίνεται τον ταπεινό και λέει ότι εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν αξίζω τίποτα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα κτλ. Όταν βέβαια αρχίζουν να του φέρονται σαν να είναι πραγματικά τίποτα, τότε βλέπουμε τις περισσότερες φορές να εξανίσταται και να ζητάει να επανορθώσουν. Αυτό δείχνει. Αυτή είναι η ψεύτικη ταπείνωση. Αυτή είναι η ψεύτικη ταπείνωση, ναι. Δεν έχει αυτοσυντριβή. Ακριβώς. Είναι φαινομενική η ταπείνωση. Ναι. Δεν είναι πολύ εύκολο με τα λόγια, πολύ δύσκολο. Ενώ βλέπουμε σε βίους Αγίων, όταν του συμβαίνει ένας πειρασμός, ταπεινώνονται μέχρι σε σχάτων. Και πολλές φορές όταν οι άνθρωποι διαπιστώσουν ότι δεν ήταν αυτοί που φταίγανε. Ας πούμε για τον Άγιο Μακάριο τον κατηγορήσανε ότι διεύθυνε μια κοπέλα. Τον Άγιο Νεκτάριο. Και ότι έμεινε έγκυο. Τον Άγιο Νεκτάριο. Και τον Άγιο Νεκτάριο. Α, και τον Άγιο Μακάριο. Ότι άφησε έγκυο μια κοπέλα, βέβαια. Ναι, ναι. Αυτός δεν είπε τίποτα και παραδέχτηκε ότι είναι αμαρτωλός και ότι έφταιγε. Και λέει εντάξει, θα αναλάβω εγώ, λέει, την ευθύνη του παιδιού κτλ. Όταν όμως ήρθε να γεννήσει η κοπέλα, δεν μπορούσε να γεννήσει με τίποτα. Και πόναγε αφόρητα και τότε αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι δεν είναι ο μοναχός ο φταίχτης, ο πατέρας του παιδιού, αλλά κάποιος άλλος. Και τότε πήγανε όλο το χωριό να ζητήσουν συγγνώμη από τον Άγιο Μακάριο και εκείνος για να μην. Να παρακαλέσω να γεννήσει η κοπέλα εύκολα. Ναι, βέβαια γέννησε η κοπέλα, αλλά ο ίδιος για να μην το πάρει επάνω του και για να μην δεχτεί τους επένους των ανθρώπων, σηκώθηκε και έφυγε πήγε σε άλλο μέρος. Μάλιστα. Αυτό είναι η πραγματική ταπεινοφροσύνη. Ναι. Δεύτερη περίπτωση στρεβλούς ταπεινοφροσύνης, στρεβλούς αυτομεμψίας είναι όταν αντιστρέφει κανείς τη σοβαρότητα των σφαλμάτων και τα μεν σοβαρά σφάλματα τα βλέπει ελαφρά, τα δε ελαφρά τα βλέπει σοβαρά. Έχει ένα είδος περιδεού συνειδήσεως. Και στην περίπτωση περιδεού συνειδήσεως είναι λανθασμένη. Δηλαδή όταν σε κάθε πράγμα βλέπει αμαρτία και όταν δεν χαιρετάει, δεν φέρεται φυσιολογικά, για να μην αμαρτήσει. Όλα τους άλλους τους βλέπει ότι μπορεί να του προκαλέσουν μια αμαρτία. Ναι. Και αυτά τέλος, είναι όλα όταν εσφαλμένη διάκριση. Ναι, ακριβώς είναι έλλειψη διακρίσεως. Ναι. Διότι γιατί λέει μεγαλύτερη έλλειψη. Αντί να
Μαζί με την αγάπη είναι και η διάκριση. Βεβαίως. Θα πούμε, ελπίζω, στο μέλλον και για τη διάκριση. Διάκριση σημαίνει ότι υπάρχει άγιο πνεύμα και μπορεί και βοηθάει τον άνθρωπο να βλέπει το σωστό να κάθε βλέπει στιγμή. Ακριβώς, σε κάθε στιγμή είναι και να διακρίνει το σωστό από το λανθασμένο. Επίσης, μία άλλη μορφή λανθασμένης ταπεινοφροσύνης είναι όταν προσπαθεί να κρύβει, επιμελώς ο άνθρωπος να κρύβει τα πάθη του και τα ελαττώματά του και να εμφανίζεται τέλειος ενώπιον των ανθρώπων. Ενώ θα έπρεπε να θέλει να εμφανίζεται τέλειος ενώπιον του Θεού. Αλλά το ότι θέλει να εμφανίζεται τέλειος ενώπιον των ανθρώπων είναι μια ανθρωπαρέσκεια. Και αυτό κατακρίνεται σαν μια παθολογική κατάσταση. Μετά από τις παραπάνω επισημάνσεις, επομένως, πρέπει να προβληματιστούμε αν έχουμε πραγματικά διάθεση να αναλάβουμε τις ευθύνες μας ενώπιον του Θεού και να διορθωθούμε, γιατί μόνο όταν αναλάβει κανείς τις ευθύνες του και παραδεχτεί τα σφάλματά του, έχει κατανοήσει τι έχει πρέπει κατανοήσει να κάνει. Τι πρέπει, ναι. Και με τη βοήθεια του πνευματικού μπορεί να διορθωθεί. Πώς να συνεχίσει την πορεία του. Ναι. Πρέπει να περνάει ένα-ένα τα σκαλιά, τους εμφάλους αυτούς που παρουσιάζει η ζωή, να μορφώνεται, να μαθαίνει από αυτές και να προχωράει λίγο στα πιο δύσκολα. Ναι. Και φαίνεται πως ο Θεός μας διαπαιδαγεί με τη διαπαιδαγή, με αυτό ακριβώς τον τρόπο, διότι λέει: δεν σου βάζω παραπάνω από αυτό που αντέχεις. Ναι. Αν ένας πνευματικά, έτσι χαμηλότερα πνευματικά άνθρωπος, έχει κάποιο πειρασμό, να ξέρουμε ότι ο πειρασμός αυτός δεν είναι δυσανάλογος με την πνευματική του κατάσταση. Ναι. Αλλά ούτε και με τις δυνατότητες του να τον αντέξει. Ναι, εάν προσπαθήσει λιγάκι, θα τον αντέξει αυτόν τον πειρασμό. Γιατί μερικοί λένε: μα τι έκανα εγώ, ρε παιδί μου, και τόσο όλα εμένα μου συμβαίνουν. Ναι. Το έχετε ακούσει αυτό πολλές φορές. Βεβαίως, πάρα πολύ. Ιδίως όταν πρόκειται για σωματικές ασθένειες, για δυσάρεστα γεγονότα κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι κάπως μεγαλοποιούν τα πράγματα και δεν βλέπουν ότι υπάρχουν και τα χειρότερα. Και νομίζω ότι πρέπει να παίρνουμε και από τα χειρότερα μία, όχι ευχαρίστηση, αλλά να λέμε: να, εγώ τουλάχιστον δεν έπαθα αυτή τη μεγάλη καταστροφή που έπαθε ο αδελφός ο Τάδε. Έτσι δεν είναι? Και από εκεί να ευχαριστούμε τον Θεό που δεν έχουμε την υγεία μας, παραδείγματος χάρη. Νομίζω ότι η λύση βρίσκεται στο ότι πρέπει να θεωρούμε την παρούσα ζωή σαν ένα προστάδιο της μέλουσας και να βλέπουμε όλα τα περιστατικά με το πρίσμα της αιωνιότητος. Τότε μόνο θα καταλάβουμε ότι ό,τι και να συμβεί σε αυτή τη ζωή, ευχάριστο ή δυσάρεστο, θα έχει διαφορετική θέαση εάν το δεις με το πρίσμα της αιωνιότητας. Ναι, ναι. Εάν, ας πούμε, ο Θεός επιτρέπει κάποιες δοκιμασίες, διότι μας βλέπει ότι έχουμε ξεφύγει και προσπαθεί να μας διορθώσει, εάν αυτές τις αποφύγουμε και δεν τις δεχτούμε για να διορθωθούμε, τότε χάσαμε μια ευκαιρία. Όντως. Πολλές φορές ο Θεός, για να μας βγάλει από την αυτάρκειά μας, μας επιτρέπει πειρασμούς και δοκιμασίες, ώστε να δούμε πρώτα απ' όλα ότι είμαστε πρόσκαιροι σε αυτόν τον κόσμο. Να μην γατζωθούμε από πολλά. Να μην γατζωθούμε από τα πλούτη μας, από το όνομά μας ή από όλα αυτά τα ψεύτικα αγαθά, την προσωρινή δόξα που μπορεί να έχει κάποιος. Μπορείτε να μου πείτε ποιος ήταν δήμαρχος Αθηνών πριν 100 χρόνια? Μάλλον όχι. Ακριβώς 100 δεν θυμάμαι. Ούτε 50, θυμάστε πριν από 50? Όχι, κάποιο όταν ήμουν. Εγώ θυμάμαι μόνο πριν από 20. Ναι. Πριν δεν θυμάμαι. Ναι, ναι. Ο Μπέις ήταν πριν από 20, νομίζω. Ναι, ήταν, ναι, ναι. Και ο Μερκούριος, ο πατέρας της Σκορεμένης. Α, πριν από 50 χρόνια. Όχι, παραπάνω, ίσως πριν από 70. Βλέπετε πόσο δύσκολα θυμόμαστε ακόμα και τους πρώτους της πόλεως. Ναι, ναι. Φανταστείτε τους τελευταίους τώρα της πόλεως. Δεν θυμάται κανένας, ούτε η μητέρα, ούτε η μάνα της που λέει κανένας. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να κατακλείσουμε ότι να αποφεύγουμε την κατάκριση, η οποία είναι ένα θανάσιμο αμάρτημα και η οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι αντιποίηση αρχής. Διότι ο μόνος ο οποίος δικαιούται να κρίνει έναν άνθρωπο, διότι ξέρει και πώς έκανε κάτι ή καλό ή κακό, ξέρει όλες τις συνθήκες και όλο το πώς μεγάλωσε, πώς ανατράφηκε και το καθεξής. Ο μόνος λοιπόν που έχει πλήρη γνώση της καταστάσεως είναι ο Θεός. Και αυτός μόνο έχει δικαίωμα να κρίνει τον άνθρωπο. Εμείς όταν κρίνουμε και κατακρίνουμε, κάνουμε αντιποίηση αρχής. Δυστυχώς την κρίση την έχουμε κάνει χόμπι μας εμείς. Ναι. Προσφάτως. Και ίσως και γι' αυτό δεν. Το χόμπι όλων των ανθρώπων είναι η κατάκριση. Ναι. Το χόμπι όλων των ανθρώπων είναι η κατάκριση. Οι πατέρες λένε ότι όποιος λέει
δεν σφάλει στο λόγο, αυτός έχει φτάσει σχεδόν στην τελειότητα. Έχετε δει πολύ. Έχω ένα χωρίο πείτε, ναι. Του Αγίου Ιακώβου. Κρατήστε. Ναι. Έχετε δει πολλές φορές ότι στη συνάντηση δύο ανθρώπων η κουβέντα αρχίζει. Είδες τι έγινε με εκείνον εκεί, τι έκανε. Μάλιστα. Έκανε, σκότωσε εκείνον. Ναι, ναι. Αμέσως η συζήτηση αρχίζει από αυτό. Ναι. Με το καλημέρα αρχίζει από αυτό. Τι δείχνει αυτό? Διότι υπονοείται ότι εγώ είμαι καλός. Εγώ είμαι καλός. Καλός, διότι δεν είμαι εκτός. Εγώ είμαι εκτός τώρα από τις υποθέσεις. Ναι, ναι, δεν ναι. Είπε ένας, ρε παιδί μου, τι έκανα χθες, ας πούμε, έκανα εκείνο το σφάλμα και ξέρω εγώ. Αλλά λέει του αλλού το σφάλμα. Ναι. Και συνήθως πάμε και βλέπουμε τις εφημερίδες για να μπορούμε να κατακρίνουμε τους ανθρώπους οι οποίοι κάνανε τα μεγάλα σφάλματα και οι οποίοι φανήκανε και στη δημοσιότητα. Και το αυτό, επίσης λοιπόν, ένα μεγάλο κοινωνικό αμάρτημα είναι ότι αυτό. Βγάζουμε πάντα τον εαυτό μας από το εκτός. Κοινωνικό κακό. Ενώ οι μεγάλοι Άγιοι λένε ότι εγώ είμαι συνένοχος. Έγινε αυτό το κακό γιατί εγώ δεν είμαι καλός. Ναι, βέβαια. Αν είχαμε, λέει, αρετή, ας πούμε, και αγιότητα, δεν θα γινόντουσαν αυτά τα κακά. Φταίμε, λοιπόν, όλοι μας γιατί υπάρχει ένα κοινωνικό κακό. Ναι. Πέστε μας να τελειώσουμε, λοιπόν, με το λόγο του Αγίου Ιακώβου του Αδερφοθέου, ναι. Ο οποίος στο τρίτο κεφάλαιο της καθολικής επιστολής του λέει, στη δεύτερη παράγραφο, «Ήτης εν λόγω ουπτέι, ούτως τέλειος ανήρ». Mm. Δυνατός χαλιναγωγήσε και όλον το σώμα. Mm. Επομένως, λοιπόν, όταν κανείς μπορεί να χαλιναγωγεί τον λόγο του, πολύ εύκολα χαλιναγωγεί όλο το σώμα του και γι' αυτό πλησιάζει στην τελειότητα. Είναι τέλειος ανήρ, δυνατός χαλιναγωγήσε ναι, όλο το σώμα. Ο οποίος μπορεί και πιδαλιοχεί καλά τη γλώσσα του. Ναι. Και ξέρει τι θα πει, πότε θα το πει και γιατί θα το πει. Ναι. Έτσι, αυτή η διάκριση του λόγου είναι φοβερό πράγμα. Αυτή τη διάκριση του λόγου είχαν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας. Την οποία απέκτησε λίγο... με πολύ αγώνα, όχι με πολύ αγώνα. Εύκολα. Με το Άγιο Πνεύμα, βέβαια, με τη διδασκαλία του Άγιου Πνεύματος. Ναι. Με την ανάγνωση της Αγίας Γραφής, που είναι ένα από τα καθήκοντά μας, αγαπητοί φίλοι, να το πούμε. Η Αγία Γραφή και ο λόγος του Θεού είναι ο καθρέφτης. Σε κάθε εκπομπή αυτό. Πάνω στον οποίο για να μπορεί γίνει να βίωμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν διαβάζει την Αγία Γραφή. Χάνει πολλά. Χάνει πολλά, ναι, κύριε. Ναι. Δεν χρειάζεται ο να γίνει Άγιος ο Χρυσόστομος λέει ότι με δυσκολία σώζεται ο άνθρωπος αν δεν διαβάζει το, αν δεν ναι. διαβάζει το διότι λόγο δεν τοποθετείται σωστά μες στη ζωή του μετά. Δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει στον κόσμο. Ενώ με την πείρα της Αγίας Γραφής καταλαβαίνουμε και τα γεγονότα που συμβαίνουν. Ας πούμε σου λένε μερικοί σήμερα, ο άνθρωπος θα πάει λέει, στα άστρα. Θα φύγει λέει, από αυτό το σύστημα, θα πάει στα άστρα. Μα ο άνθρωπος δεν προλαβαίνει, όχι να πάει στα άστρα. Ο άνθρωπος θα καταστρέψει τη γη εδώ με πυρηνικό πόλεμο. Και αυτό φαίνεται μέσα στην Αγία Γραφή. Ότι πέφτουν, λέει, οι φιάλες, καταστρέφεται 1/3 της ανθρωπότητος. Πώς λοιπόν μερικοί αδιάβαστοι γραφικώς υψηλοφρονούν και λένε διάφορες φαντασίες και διάφορα πράγματα. Η Αγία Γραφή μας ταπεινώνει και μας δίνει τις σωστές μας βάσεις και τη σωστή εξέλιξη της ιστορίας. Ναι. Διότι ο Θεός δεν άφησε τον άνθρωπο δίχως να ξέρει το τέλος, τα έσχατα, αλλά έδωσε εσχατολογικές οδηγίες και προφητείες. Χωρίς όμως να του πει και ακριβώς τη στιγμή χωρίς που θα πει, γίνει. Όπως δεν του λέει ακριβώς τη στιγμή που θα πεθάνει. Βεβαίως. Αλλά πλην τούτου, εκτός από αυτό, δίχως να ξέρει κανείς την σημερινή, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει αυτά τα γεγονότα. Δηλαδή, πώς θα εξελιχθεί η ιστορία της ανθρωπότητας. Η ιστορία της ανθρωπότητας κλείνει. Και κλείνει με τον Αντίχριστο, δυστυχώς. Ναι. Και με τους ανθρώπους οι οποίοι του ξεφεύγουν. Ναι. Και αυτή μας πληροφορεί, δηλαδή, ο λόγος του Θεού ότι πρέπει να είμαστε φρόνιμοι. Να διαβάζουμε την Αγία Γραφή, να ξέρουμε πώς τελειώνει αυτός ο κόσμος, πώς άρχισε και πώς τελειώνει. Αρχίζει με τη γένεση και τελειώνει με τα έσχατα, με την νίκη του αρνίου ναι. επί των ανθρώπων και με τη φράση «Ελθέ, Κύριε Ιησού, ελθέ». Η οποία τι λέει αυτό, ότι ο πραγματικός χριστιανός περιμένει τον Χριστό. Βεβαίως. Ανά πάσα στιγμή περιμένει τη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Επίσης εποφελείται από τα μυστήρια που τελούνται στην Εκκλησία, τα οποία τελεί το Άγιο Πνεύμα ουσιαστικά. Και τα οποία είναι ο Χριστός, είναι η συνέχιση του έργου του Χριστού. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν το Άγιο Πνεύμα λειτουργεί και συνεχίζει το έργο του Χριστού εργαζόμενο στον κάθε πιστό. Επαναλαμβάνει χωριστά. Τη διδασκαλία του Χριστού. Ναι. Του αποκαλύπτει ποιος είναι ο πραγματικός Χριστός. Προσθέτει και στις κατοπινές ερωτήσεις τις που δημιουργούνται συγχρόνως, γιατί συγχρόνως εννοώ σε κάθε εποχή ναι. δημιουργείται ένα κατεστημένο ερωτήσεων. Ναι. Άρα, παλιά λέγανε πώς θα κατοικηθεί η Αμερική, ξέρω εγώ. Ναι. Μετά είπανε πώς θα κατοικηθεί το φεγγάρι.
ξέρω εγώ τώρα, σήμερα λένε μερικοί πώς θα το κατοικήσουν. Άκουγα τώρα τελευταία ότι θα βάλουν μια βάση εκεί πέρα με αστροναύτες, λέει, οι οποίοι θα έχουν οξυγόνο και νερό και θα έχουν και μια μπαταρία, ναι, για να μπορούν να βάζουν το, μπροστά τα monitor και όλα αυτά. Ναι, είναι. Λοιπόν. Τελικά έχει αποδειχθεί ότι κανένας άλλος πλανήτης εκτός από τη Γη δεν είναι κατοικήσιμος και δεν μπορεί να φύγει. Ας είναι και κατοικήσιμοι και οι άλλοι, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά ξέρετε, αυτό δεν προσθέτει τίποτα στη. Μα δεν μπορούμε να φύγουμε εμείς από τη Γη τώρα. Από τη μήτρα του κανείς και από εκεί που είναι. Εδώ λένε παπούτσια από τον τόπο σου. Δηλαδή στη δικιά σου χώρα ζεις καλύτερα από τις άλλες, γιατί εκεί είσαι προορισμένος να ζήσεις. Και θα πάμε τώρα εμείς από τη Γη σε έναν άλλο πλανήτη και θα ζήσουμε. Είναι δυνατόν να ευτυχήσει ο άνθρωπος, αφού δεν ευτυχεί στην πατρίδα του, μέσα στο χωριό του, να ευτυχίζει κάποιος σε κάποιον άλλο πλανήτη? Είναι αδιανόητο. Είναι όνειρα τρελών ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν η Αγία Γραφή. Είναι μία. Δεν μπορούμε να την καταδικάσουμε. Φρούδα ελπίδα. Τελείως. Είναι μία φιλοδοξία του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος έχει πρικιστεί από το Θεό να δημιουργεί, αλλά πολλές φορές ξεπερνάει τη σωστή δημιουργικότητα και φτάνει σε απαράδεκτες καταστάσεις. Και τότε ή μπορεί να αυτοκαταστραφεί ή να ξοδέψει χρόνο και ενέργεια σε λανθασμένες κατευθύνσεις. Ο Σωκράτης θεωρήθηκε σοφός, γιατί σε δεδομένες συζητήσεις που είχε με άλλους και που μας περιγράφει ο Πλάτωνας, έστρεφε την προσοχή των φιλοσόφων και των επιστημόνων, ναι, της εποχής, αυτών δηλαδή που κοιτάγανε τα άστρα, όπως ήταν ο Αρχιμίδης, που ήταν, ναι, και, ναι, αστροφυσικός, ήταν και φυσικός, βρήκε τους νόμους της βαρύτητος μέσα στο νερό κλπ. Γνωστά από το σχολείο, ελπίζω να τα κάνουν και σήμερα εκεί. Είναι μία τομή στην ιστορία της, ναι, φιλοσοφίας, ναι, ναι, του Σωκράτη. Όλη, ναι, η προηγούμενη προσοκρατική φιλοσοφία ήταν και φυσική φιλόσοφη. Η μεγάλη του αντίρρηση, αν ξέρετε. Ο Σωκράτης έστρεψε την προσοχή, ναι, της φιλοσοφίας στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή, να ενδοσκοπηθεί ο άνθρωπος. Αυτό έχει αξία. Γιατί η ζωή δεν φτάνει για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Πόσα άστρα υπάρχουν, ποιο είναι το βάρος των αστέρων, πόσα είναι τα στοιχεία, τι γίνεται, οι χημικές ενώσεις και αυτά. Αυτά είναι ένα πολύπλοκο. Τώρα ο μηχανισμός θέλουν να σχηματοποιήσουν, ας πούμε, την τάξη των γονιδίων μέσα στο γονιδίωμα και τα χρωματοσώματα κλπ. Καλή είναι αυτή η ενέργεια, ας το κάνουν, ναι, μερικοί επιστήμονες κλπ. Ο Παπα-Νικολάου έκανε 25 χρόνια μελέτες, 30, για να βρει τον καρκίνο. Τον καρκίνο των κυττάρων της μήτρας. Ναι. Αυτό που φεύγουν, αποφορηδώνονται τα κύτταρα αυτά. Και έκανε μια μεγάλη προσπάθεια ο άνθρωπος. Το ίδιο και ο Παστέρ. Και βοήθησε. Δεν είναι πολύ κακό αυτό. Δεν είναι κακό. Ναι. Αλλά να ξέρουμε όμως τις βάσεις της ανθρώπινης νοήσεως. Δηλαδή να ξέρουμε ότι εκείνο που έχει μεγαλύτερη ανάγκη είναι να σωθούμε. Είναι να ενδοσκοπούμεθα. Να βλέπουμε πού, ναι, σφάλουμε. Αν αρέσουμε ή όχι στο Θεό. Τι σημαίνει σωτηρία. Αυτό έχει το μεγάλο. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ναι, αν μπορείτε μέσα σε 3 λεπτά να το πούμε. Σως στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ολόκληρο. Επομένως, η σωτηρία, όπως σημαίνει ολοκλήρωση του ανθρώπου, είναι το καθομοίωση που του έβαλε ο Θεός από την αρχή. Σωτηρία λοιπόν είναι να τελειοποιηθεί ο άνθρωπος ηθικά, γνωσιολογικά, από πάση απόψεως. Όχι για να μείνει εδώ όμως. Ναι. Διότι εδώ τι να κάνει εδώ. Να πάρει ένα Νόμπελ και αν το πήρε και λοιπόν. Όχι, η σωτηρία είναι κυρίως να τελειοποιήσει την ψυχή του. Ωραία. Με αυτό το σκοπό να εξομοιωθεί και να πάει κοντά στο Θεό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν είναι καλός επιστήμονας ή ζωγράφος ή μουσικός, αυτό είναι απορριπταίο. Δεν ξέρω, αν ο Σωκράτης προχώρησε και έφτασε στο σημείο να πει ότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι να φτάσει στο Θεό. Να δει μέσα του τα σφάλματά του, να ζητήσει συγχώρεση από το Θεό και να μπορέσει να εξομοιωθεί, να φτάσει κοντά στο Θεό, να γίνει ποιότης η οποία θα ανεκτεί δίπλα στο Θεό. Δεν ξέρω αν το έκανε αυτό ο Σωκράτης. Στο τέλος είπε ότι ότι θα συνεχίσετε να καθεύδετε, να κοιμόσαστε, εκτός εάν ο Θεός σας λυπηθεί και στείλει κάποιον. Πολύ δικό του πρόσωπο. Το πολύ δικό του, το θυμάστε που το είπε? Όχι, δεν το θυμάμαι, ναι, 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 ξέρω, ναι, ναι, ότι ακριβώς αυτό που είπε αυτό μου εννοούσε τον Χριστό. Περισσότερο εντύπωση μου έκανε ότι ένα πολύ δικό του πρόσωπο. Μάλιστα. Καταλάβατε. Δηλαδή προέβλεψε. Ένα πρόσωπο το οποίο θα ξέρει ακριβώς τι θέλει ο Θεός. Προέβλεψε την κάθο του Χριστού στην γη. Λοιπόν, νομίζω ολοκληρώσαμε και σήμερα θα σας έχουμε και πάλι σε μεθεπόμενη εκπομπή για ένα άλλο θέμα επίκαιρο και σπουδαίο όπως ήταν και το σημερινό. Ήταν το θέμα της αυτομεμψίας, αλλά όχι αυτοσυντριβής. Και να χαιρετήσουμε τους αγαπητούς φίλους που είχαν την υπομονή, την καλοσύνη και την αγάπη να μείνουν μέχρι τώρα μαζί μας. Χαίρετε, αγαπητοί φίλοι. Και από εμάς και από εμένα χαίρετε.